energy from both sides. And lastly, they are recycled, opaque you and not permit the light to pass through them in order to have the photosynthesis. On the other side, you have this third generation of semi-transparent and photovoltaics, which, except that it's very light, flexible, are semi-transparent and can permit technology in line metrology, because you produce millions of square meters. Technologies produce not only photovoltaic, but you hear mostly about photovoltaics. Second is nano-driven. Device, the whole modules nowadays and panels are semi-transparent. The organic electronic technology together with the nanotechnology, actually with this new technology, you try to bring and to build a new digital, sustainable, green industry and energy. Talking about of this new industry, which I will discuss today and discuss the previous days, you will see that you can produce, print it in air, actually, based on nanotechnology, this new type, the third generation of photovoltaics, the semi-transparent photovoltaics, which is a game changer in agriculture, in agrovoltaics. Agri-PV, and we will be happy to share the information. So with bigger capacities, 2 megawatt peak, 5 megawatt peak, which will be realized in 2025 and 2026. On a pilot glass-covered greenhouse installed in the campus of the University of Paris. Allo cannot meet the population increase and severe. And the solution, the greenhouse provide. Η εφαρμογή των οργανικών φωτοβολταϊκών στον αγροτικό τομέα προσφέρει ένα τριπλό όφελος, με ταυτόχρονη παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη κάποιων αυτοματισμών ή αναγκών θερμοκηπιακών είτε ανοιχτής καλλιέργειας όπως η άρδευση, με την αύξηση της παραγωγής λόγω της ημιδιαφάνειάς τους, από τα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά περνάει μόνο η φωτοσυθετικά ενεργός ακτινοβολία και μπλοκάρεται η UV ακτινοβολία που προκαλεί διάφορα εγκάβματα, στρες στα φυτά. Οπότε έτσι πετυχαίνουμε μία αύξηση της παραγωγής μεγαλύτερη του 30%. Σήμερα για μας είναι μια σημαντική ημέρα, γιατί θα εξαγγείλουμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για το πρόγραμμα για τα θερμοκήπια που γίνεται μέσω των σχεδίων βελτίωσης, απευθύνεται σε αγρότες αλλά και σε επιχειρηματίες που έχουν αγροτικό καβ που λέμε, δηλαδή στραμμένοι προς τον πρωτογενή τομέα. Δεν έχει παρουσιαστεί λεπτομέρειες, έχει γίνει εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, και επειδή επίκεται σιγά σιγά, έγινε η προδημοσίευση, επίκεται μόλις ολοκληρωθεί το πληροφοριακό σύστημα από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ως Ελλάδα είμαστε πάρα πολύ μπροστά. Η Ευρώπη καταρχάς είναι πρωτοπόρος στην έρευνα και καινοτομία σε αυτόν τον τομέα, και εμείς ως Ελλάδα έχουμε πάρει ένα μεγάλο έργο ευρωπαϊκό, 21 εκατομμύρια, στο οποίο υπάρχουν 15 partners από όλη την Ευρώπη. Οι leaders είμαστε εμείς, η εταιρεία Organic Electronic Technologies στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα κατασκευάσει την πρώτη γραμμή παραγωγής, μαζικής παραγωγής, αυτοματοποιημένης παραγωγής στον κόσμο για την παραγωγή οργανικών φωτοβολταϊκών. Αυτό το έργο ξεκίνησε πριν 1,5 χρόνο, ολοκληρώνεται στο τέλος του 2026, και από τα μέσα του επόμενου έτους θα αρχίσουμε να έχουμε τις πρώτες παραγωγές από τέτοια οργανικά φωτοβολταϊκά.